δεύτερο επεισόδιο torture test και δεν θα δοκιμάσω αυτό που μου είπατε στο προηγούμενο βίντεο, γιατί πιο πολύ θέλατε το Kylie Jenner Lip Kit. Παιδιά, είναι sold out γενικά και στο eBay που είδα οι τιμές είναι απαράδεκτες. Οπότε δεν θα το δοκιμάσουμε αυτό και θα δοκιμάσουμε κάτι που ήθελα εγώ να δοκιμάσω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το βλέπω στο Instagram, είναι το Clown Contouring, το οποίο είναι πολύ παράξενο. Θα σας έχω μια φωτογραφία, θα βλέπετε. Λοιπόν, και καλά, αν βάλεις αυτά τα χρώματα στις περιοχές που δείχνει και μετά τα κάνεις blend με ένα beauty blender, έχεις ένα υπέροχο αποτέλεσμα στο πρόσωπό σου. Οπότε, ξεκινάμε. Πιάσω τα μαλλιά μου πίσω. Να σας πω ότι το μόνο που έχω φτιάξει, σε εισαγωγικά, είναι τα φρύδια μου, γιατί είχα πάει να τα βγάλω και μου τα άβαψε η κοπέλα. Τα φρύδια είναι fabulous. Τι έχω εδώ? Παίρνω από Makeup Forever το Pro Sculpting Palette. Έχει ένα concealer, έχει ένα χρώμα για contour, ένα χρώμα για highlight και ένα χρώμα που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε στα μάγουλα είτε κάτω από τα μάτια για τους μαύρους κύκλους. Ξεκινάω με αυτό και με ένα πινελάκι και θα πάμε κάτω από το μάτι για τους μαύρους κύκλους. Θα γελάσουμε. Νιώθω σαν τρελή. Πάμε τώρα με το σκούρο χρώμα που θα κάνουμε το contouring μας. Και πάω κάτω από το κόκαλο. Τσουπ. Και τσουπ. Πηγαίνω στο πλάι της μύτης. Ωραία. Κάνω μία γραμμούλα εδώ για να φαίνεται αυτό πιο ανασηκωμένο. Εδώ για πιο έντονο πηγούνι. Κάτω από το κάτω χείλος. Παιδιά, έχω αρχίσει να νιώθω σαν ηλίθια. Ναι, προσπαθώ να δω. Α, η Αναστή το έχει φέρει και έτσι. Νιώθω ότι ανήκω σε κάποια φυλή της Αφρικής. Θα το φέρουμε και εδώ. Και από την άλλη έχει ζωγραφίσει το emoji που είναι... Fail. Πολύ fail ήταν αυτό. Πάω τώρα με το concealer που είναι σε ανοιχτή απόχρωση και πηγαίνουμε στο πηγούνι. Από εδώ. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό θα λειτουργήσει τελικά. Δηλαδή θα κάνω όλο αυτό blend και κάπως θα λειτουργήσει υπέροχα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάω στη μέση της μύτης. Και μετά στην ακρούλα. Και μετά κάτω από το μάτι. Γύρω από αυτό που ζωγραφίσαμε. Το βάλω αρκετό εδώ γιατί είναι το ζυγωματικό. Οπότε θέλουμε... Μετά θα πάρω ένα κρεμόδες ρούζ. Αυτό είναι από MAC, λέγεται Restores Dazzle. Και θα βάλουμε λιγάκι. Εντάξει, το λιγάκι σχετικό. Θα κάνω δύο κύκλους όπου θα ήθελα να μπει το ρούζ. Εδώ. Λοιπόν, γύρω από το στόμα εκείνη έχει βάλει ένα λιλά χρώμα. Εγώ δεν το έχω αυτό, οπότε τι να βάλω? Μπορώ να το δημιουργήσω. Να ανακατέψω λίγο από εδώ και λίγο από εδώ. Εντάξει παιδιά, τίποτα, αλχημίες. Παίρνω έναν οπό beauty blender και ξεκινάω, αν και φοβάμαι. Δεν το κουνάω, ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι πάνω κάτω για να το σπρώξω μέσα στο δέρμα. Δεν το κάνω... Δεν το τρίβω.
εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Παιδιά, μπορώ να πω ότι ψιλοδούλεψε. Να φτιάξω λίγο και το πηγούνι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό μετά από blend έγινε έτσι. Έχω εντυπωσιαστεί, μπορώ να σας πω. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Τα μάτια μου από κάτω θέλουν λίγο φως ακόμα. Τέλεια, εγώ εντυπωσιάστηκα. Πού να σκουπιστώ? Θα σκουπιστώ πάνω μου, όπως συνήθως. Πείτε μου στα σχόλια αν το έχετε δοκιμάσει. Εάν δεν το έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε το και κάντε με tag στο Instagram. Θέλω πάρα πολύ να το δω και από εσάς. Δεν ξέρω, εσείς περιμένατε να πετύχει έτσι όπως πέτυχε? Εγώ δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Αφήστε μου από κάτω ιδέες για τα επόμενα προϊόντα που θέλετε να δοκιμάσω, τεχνικές που θέλετε να δοκιμάσω, οτιδήποτε, και εγώ θα το δοκιμάσω. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!